Αντίστροφα μετράνε στο στρατόπεδο του Πλατανιά για τον τελευταίο αγώνα της ημερολογιακής χρονιάς. Το συγκρότημα του Γιάννη Χριστόπουλου αντιμετωπίζει τον κακό του δαίμονα εντός περιβολίων τον Όφη. Και αυτό γιατί η ηρακλειώτικη ομάδα και τις δύο προηγούμενες φορές που έχει φιλοξενηθεί στα Χανιά έφυγε με ισάριθμες νίκες. Στόχο φυσικά όλων στον Πλατανιά είναι η νίκη. Και η παράδοση τέτοιες ώρες περνάει σίγουρα σε δεύτερη μοίρα. Όπως δεν πρέπει να κοιτάμε τι έγινε, κοιτάμε το συγκεκριμένο παιχνίδι και νομίζω πως όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς. Πραγματικά είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα να ανταπεξέλθουμε και να διεκδικήσουμε την νίκη. Παίζουμε στο γήπεδό μας και ο στόχος μας είναι η νίκη. Ο Πλατανιάς, ειδικά στο πρώτο μέρος στο Αγρίνιο, κοντρά στον Πανετολικό, δεν ήταν καλός. Όμως αυτό το μάτς, οι παίκτες των Ερυθρόλευκων το έχουν αφήσει στο παρελθόν. Και στο μάτς του Σαββάτου θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να υποδεχτούν τις γιορτές με νίκη. Το Αγρίνιο για μας έχει τελειώσει. Το μόνο που κοιτάζουμε είναι το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Όπως είπατε, είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Τους βαθμούς χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη για να κάνουμε καλές γιορτές όλοι. Σίγουρα τα ντέρμπι κρίνονται σε πολλά σημεία πέρα από τη ποιότητα. Εμείς θα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Τα τελευταία χρόνια τον Όφη δεν καταφέραμε να τον κερδίσουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για την ομάδα μας. Πρέπει να κερδίσουμε πρώτα απ' όλα για τους βαθμούς νίκης, δεύτερον για το πρεστίζ της ομάδας. Δεν κοιτάμε τη βαθμολογική κατάσταση του Όφη. Ο Όφη είναι πάντα Όφη. Θα μπούμε μέσα στο γήπεδο, θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την νίκη. Ο Σταύρος Τριτσόνης του Συνδέσμου Αθηνών, με βοηθούς του, τους Μπαλντά και Φαντόπουλο από Αχαΐα και Πειραιά, ορίστηκε να διευθύνει τη μάχη της Κρήτης ανάμεσα σε Πλατανιά και Όφη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συναντήσει την φετινή χρονιά τον Πλατανιά ως εν λόγω διαιτητής. Ενώ πέρσι ο Πλατανιάς με Τριτσόνη είχε δύο ήττες και μία νίκη απολογισμό. Επίσης την πρώτη του χρονιά στην Super League, πάλι με τον Τριτσόνη διαιτητή, πανηγύρισε σπουδαίο διπλό μέσα στο Ηράκλειο επί του Όφη. Αγωνιστικά τα νέα είναι ευχάριστα για τον τεχνικό της ομάδας Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος είδε τους Χουάν Αγκιλέρα, Νταβί Τόρες και Γιάγια Μπανανά να προπονούνται κανονικά. Κάτι που σημαίνει αυτόματα ότι θέτουν και υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα. Στον αντίποδα, τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Τζίλβαν Γκόμεζ, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στον Όφη, από την άλλη, το μεγαλύτερο μέρος της ιδιογραφίας κινείται γύρω από τους Ιταλούς επενδυτές, καθώς από το Ηράκλειο αναχώρησαν οι Λορέντσο Ντελισάντι και Πιέρο Μπάφα και τις επόμενες ημέρες αναμένονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θετικές εξελίξεις. Αγωνιστικά πάντως, ο Τζενάρο Γκατούζο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τριποτσέρι που αποβλήθηκε, αλλά και τους γνωστούς πλέον Τζόρτζ, Περογαβράκη, Κουτσιανικούλη, Κάλατζης και Ραζάκ. Το μάτς θα έχει ώρα έναρξη στις 5 και 4 το Σάββατο και θα διεξαχθεί χωρίς φίλους, τουλάχιστον οργανωμένους από πλευράς Όφη, καθώς δεν δόθηκαν εισιτήρια. Το παιχνίδι με την ομάδα του Ηρακλείου σίγουρα είναι αυτό που ενδιαφέρει τεχνικό επιτελείο, παίκτες και διοίκηση. Όμως αυτό δεν αφήνει τους ποδοσφαιριστές μακριά από το να δείξουν το καλό τους πρόσωπο. Γι' αυτό άλλωστε τον λόγο, αντιπροσωπεία των παικτών του Πλατανιά, συνοδευόμενοι από τον αντιπρόεδρο της ομάδας, Αντώνη Κοκολοδημητράκη, μοίρασαν μπάλες, στυλό και σημειωματάρια στους μικρούς φίλους της ομάδας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο του Πλατανιά. Επίσης, έδωσαν από μία φανέλα στα σχολεία, υπογεγραμμένη από τους παίκτες. Πάει Πλατανιά, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχονται ποδοσφαιριστές και μοιράζουν μπάλες, φανέλες, αυτόγραφα στα παιδιά. Είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ τα παιδιά. Το είχαμε ανακοινώσει πριν μια εβδομάδα ότι θα έρθουν εδώ οι ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και περιμέναν πώς και πώς από το πρωί. Μας ρωτούσαν τι ώρα θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Και όλοι τους ετοιμαζόταν για να πάρουν αυτόγραφα από τους ποδοσφαιριστές. Για το αν γνωρίζουν τους ποδοσφαιριστές και ποιον συμπαθούν περισσότερο, ο λόγος νομίζω ανήκει στους λιλιπούτιους φίλους της ομάδας. Τον Ντετέ και τον άλλον δεν τον θυμάμαι. Πώς τον λένε, Μπανανά? Όχι. Για πες μας εσύ. Τον Ντετέ. Τον Ντετέ. Ναι. Ποιος είναι για σένα ο καλύτερος παίκτης στον Πλατανιά? Δεν ξέρω. Όλοι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον Πλατανιά, ποιος θα μου πει? Νασλίδης. Σίγουρα όταν βλέπεις τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να σε αναγνωρίζουν και να σου δίνουν τέτοιο κίνητρο να αγωνίζεσαι με περισσότερη χαρά, σίγουρα είναι σημαντικό για όλους. Τα παιδιά τα περισσότερα τα βλέπουμε και στο γήπεδο και είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω για να τους κάνουμε χαρούμενους. Σημαντικό πάνω απ' όλα είναι για τα παιδιά, να δίνουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά που αυτές τις στιγμές θα τους μείνουν χαραγμένες. Εμείς σαν παίκτες Πλατανιά και σαν ομάδα του Πλατανιά είμαστε προχρεωμένοι να κάνουμε τέτοιες κινήσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε εδώ και είδαμε το χαμόγελο των παιδιών να είναι τόσο έκδηλο. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
να δώσουμε έτσι λίγο χαρά, να αποφορτιστούν και αυτά από τα, από το, από τα μαθήματά τους. Νομίζω είναι πολύ σημαντική κίνηση και εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.